Όμορφα Επτάνησα που μας ακούνε. Βρίσκεστε στην Ελλάδα αυτές τις μέρες, οπότε είναι χρήσιμο νομίζω να ακούσουμε το πώς διαχειρίζονται άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα η Γαλλία, τόσο τον κορονοϊό όσο και την εξαποστάσεως εκπαίδευση. Να ξεκινήσουμε λίγο με τον κορονοϊό και να μας πείτε, για παράδειγμα στη Γαλλία, τι δεσμεύσεις υπάρχουν ως προς την κυκλοφορία του πληθυσμού. Κοιτάξτε, καμία δέσμευση στην αρχή, εφόσον θέλεις να πας να ψωνίσεις, να αγοράσεις και ούτω καθεξής. Οι δεσμεύσεις, οι τυπικές, ξεκινούν από τις 6 ώρα. 6 η ώρα θεωρητικά και τυπικά πρέπει να είσαι μέσα στο σπίτι. Τώρα βέβαια οι περισσότεροι είναι, πάντα υπάρχουν ομάδες νέων, οι οποίοι σπάνε ας πούμε, το πρωτόκολλο, και τους βλέπετε να γυρίζουν λίγο δεξιά και αριστερά. Εκεί ή είναι τυχεροί και δεν τους ελέγχει κανένας, ή είναι άτυχοι και πέφτουν σε μπλόκα της αστυνομίας. Ναι. Αλλά γενικώς, κατά τη διάρκεια της μέρας, μπορείς να βγεις, να κάνεις γυμναστική, να πας να ψωνίζεις, να αγοράσεις. Δεν υπάρχει κανένα SMS. Ούτε υπάρχει περιορισμός σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των καταστημάτων. Όχι, και δεν υπάρχει SMS. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Ναι. Τα κρούσματα πώς πάνε με όλη αυτή την κατάσταση? Κοίταξε, εδώ έχουμε μια ιδιαίτερη αντίφαση. Απ' τη μία λένε ότι τα κρούσματα ανεβαίνουν και απ' την άλλη όλο και ανοίγουν καταστάσεις. Για παράδειγμα, εγώ ήρθα εδώ για μερικές μέρες πιστεύοντας ότι θα μείνω στην Αθήνα για να κάνω εξαποστάσεως εκπαίδευση, αλλά με ειδοποίησαν σήμερα ότι πρέπει να επιστρέψω Δευτέρα, διότι κάθε Τετάρτη μια μέρα τη εβδομάδα, με διαταγή ας πούμε του Μακρόν, τα πανεπιστήμια θα είναι ανοιχτά μια μέρα την εβδομάδα. Οπότε εμένα μου βάλαν μάθημα Τετάρτη, είμαι λίγο άτυχος, εγώ και δύο άλλοι συνάδελφοι, και γυρίζω λοιπόν πίσω Δευτέρα, ώστε από Τετάρτη και κάθε Τετάρτη θα κάνω μάθημα στο πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Διαζώσεις. Άρα ανοίγουν σιγά σιγά τα πράγματα, παρά το γεγονός ότι υπάρχει όλη αυτή η ιστορία με τον κορονοϊό και την αύξηση των κρουσμάτων. Ναι. Νομίζω ότι είναι χαμηλός και ο εμβολιασμός στη Γαλλία, έτσι δεν είναι? Ναι, γιατί υπάρχει μεγάλο κύμα αμφισβήτησης του εμβολιασμού, το οποίο δεν έχει να κάνει με ιατρικούς λόγους. Στη Γαλλία είναι πάντοτε πολιτικοί οι λόγοι. Οι Γάλλοι είναι ένας λαός μυστήριος, ή αν θέλετε ιδιαίτερος, οι οποίοι δίνουν στην πολιτική τους ταυτότητα, στην πολιτική τους υπόσταση, πρωταρχικό ρόλο. Ναι. Εξηγήστε μας τώρα πώς υπάρχει πολιτική διαφωνία προς τον εμβολιασμό. Υπάρχουν δύο απόψεις. Η μία άποψη λέει ότι από τη στιγμή που η πολιτική μπήκε στον εμβολιασμό, αυτή είναι η άποψη που τον αντιφρονούντων, από τη στιγμή που η πολιτική μπήκε στον εμβολιασμό, κυριαρχεί μια δυσπιστία ως προς τη χρήση του εμβολίου. Δηλαδή, επειδή το είπε ο Μακρόν, δεν κάνουμε εμβόλιο? Όχι ακριβώς έτσι. Δηλαδή λένε ότι επειδή ο Μακρόν και όλοι αυτοί έχουν μπει στη μέση, άρα εμείς θα κάνουμε όταν θέλουμε και αφού κρίνουμε σωστό το εμβόλιο, και κάποιοι δεν θα το κάνουμε, διότι δεν δίνουμε μεγάλη σημασία, δεν εμπιστευόμαστε τις πολιτικές διαστάσεις του θέματος. Αυτό όπως καταλαβαίνετε έχει μια λίγο παράλογο, γιατί η πανδημία μπορεί να σε θερήσει. Ναι. Αλλά σας είπα και πριν ότι στα θέματα των πολιτικών αντιδράσεων οι Γάλλοι είναι πολύ ιδιαίτεροι και δεν είναι δύσπιστοι απέναντι στην πολιτική εξουσία και γενικότερα σε κάθε πολιτική εξουσία, με αποτέλεσμα να βλέπουμε πάρα πολλές διαδηλώσεις και πάρα πολλές συγκρούσεις στον δρόμο. Υπάρχει βέβαια, υπήρχε και εδώ ένα κύμα αμφισβήτησης του εμβολιασμού. Η αλήθεια είναι ότι ζήσαμε το εξής παράδοξο: με το που ξεκίνησε ο εμβολιασμός, ανετράπη αυτό το κλίμα και ξαφνικά όλοι προσπαθούσαν να κάνουν εμβόλιο. Το είδαμε μέσα ακόμη και στην υγειονομική κοινότητα, που και εκεί υπήρχαν ορισμένα ερωτηματικά, αν θέλετε, για τον τρόπο με τον οποίο γρήγορα βγήκαν οι άδειες και τα λοιπά. Με το που ξεκίνησε όμως το εμβόλιο, τρέχαν όλοι να κάνουν. Κοιτάξτε, είναι άλλη, τελείως διαφορετική η πολιτική αντίδραση και συνείδηση του Έλληνα με τον Γάλλο. Ο Έλληνας βάζει πάνω απ' όλα, αν θέλετε, την οικογένεια, την ασφάλεια, τους δικούς του. Η οικογένεια είναι το πρωταρχικό στοιχείο στον Έλληνα. Οπότε, στα πλαίσια της οικογένειας, ο Έλληνας δεν θυσιάζει τίποτα. Ο Γάλλος δεν το σκέφτεται έτσι. Ο Γάλλος βάζει, υπάρχει η οικογένεια, παίζει ρόλο, αλλά πάνω απ' όλα βάζει την πολιτική ταυτότητα και τα ατομικά δικαιώματα. Υπάρχει τεράστια διαφορά αντίδρασης ως προς όλα τα θέματα. Δεν υπάρχει απόφαση που να έρχεται από τα πάνω
και να μην αμφισβητείται από τον κόσμο στη Γαλλία. Ναι. Για να το δούμε αυτό σε μια άλλη σελίδα της επικαιρότητας που μας απασχολεί εδώ στην Ελλάδα τις τελευταίες ημέρες και μπορείτε να μας δώσετε την εμπειρία σας από τη Γαλλία για το πώς ακριβώς λειτουργούν τα πανεπιστήμια. Γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη, όπως γνωρίζετε, τις τελευταίες ημέρες συζήτηση για το αν θα πρέπει να υπάρχει ειδικό τμήμα της αστυνομίας μέσα στα ελληνικά πανεπιστήμια. Από την άλλη, οι Πριτάνειες συμφωνούν να υπάρχει μια αστυνόμευση, όμως εντός αγωγικών, δηλαδή με δικούς τους ανθρώπους, με πανεπιστημιακή security, για να το πω έτσι, πανεπιστημιακό προσωπικό ασφάλειας και όχι αστυνομικούς. Στη Γαλλία τι γίνεται, στην υπόλοιπη Ευρώπη? Κοιτάξτε, θα σας μιλήσω για την δικιά μου εμπειρία, στο δικό μου χώρο, στη Σορβόνη που πηγαίνω να κάνω μια φορά τη βδομάδα τα μαθήματά μου. Ναι. Λοιπόν, εκεί δεν μπορεί να μπει κανείς μέσα, υπάρχει security. Υπάρχει αστυνομία πανεπιστημίου. Ναι. Δηλαδή, άοπλοι προφανώς, έτσι. Άοπλοι, αλλά είναι, συγγνώμη τώρα θα το πω λίγο έτσι, κάτι γομάρια 2 μέτρα. Δηλαδή. Ναι, ναι. Είναι θηρία στην πόρτα, η πόρτα είναι μισάνοιχτη, δεν μπορείς να μπεις μέσα. Ακόμη, ας πούμε, εμένα μου έτυχε την άλλη φορά να έχω έρθει από αεροπλάνο και να μην προλαβαίνω να περάσω από το σπίτι μου, πήγα εκεί και δεν με άφησαν να περάσω μέσα. Ναι. Δηλαδή είναι πολύ αυστηρό το θέμα. Βέβαια, αυτοί δεν ανήκουν στην αστυνομία του κράτους. Ναι. Είναι μια το είδαμε να το λέει εδώ και ο πρίτανες του Ιωάννη Πανεπιστημίου, ο κ. Φλόρος, ότι ναι, θα πρέπει να διατεθούν κονδύλια προκειμένου να υπάρξει μόνιμο προσωπικό ασφαλείας μέσα στα πανεπιστήμια. Έτσι, που θα δίνει λόγο στην Βρετανία. Και όχι ξεχωριστό τμήμα της ελληνικής αστυνομίας μέσα στα πανεπιστήμια, θεωρώντας ότι δεν θα μπορεί να συνεργαστεί τέλος πάντων έτσι όπως θα συνεργαζόταν προσωπικό του ίδιου του πανεπιστημίου. Έτσι είναι και στο χώρο τουλάχιστον που πηγαίνω εγώ. Ναι. Είναι φιλική. Σε άλλες χώρες τι γίνεται, στη Βρετανία για παράδειγμα? Στη Βρετανία επίσης υπάρχει φρουρά. Τον ίδιο των πανεπιστημίων. Ναι, υπάρχει φρουρά πάντα. Δηλαδή αυτό έχει περάσει, αν θέλετε την άποψή μου την ταπεινή, μετά το Μάιο του 68. Μετά το Μάιο του 68 που αρχίσαν διάφορα επεισόδια να πάρουν πανευρωπαϊκές διαστάσεις, όπου με το παραμικρό γινόντουσαν μέσα διάφορα γεγονότα, ναι. Τότε άρχισε σιγά σιγά με πρωταγωνιστή τη Γαλλία, αν θέλετε, σε αυτό, και σιγά σιγά στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να μπαίνει αυτή η είδους σταδιακά η αστυνομία, η οποία δεν είναι μόνο γι' αυτό στην είσοδο, και μέσα, αν υπάρξει κάτι, μπορεί να υπάρξει κάποιο ατύχημα, κάτι, οτιδήποτε, μια σύγκρουση μεταξύ των φοιτητών. Έχει δηλαδή πολλαπλούς ρόλους σε σχέση με την ασφάλεια του χώρου, ναι, και την ασφάλεια των φοιτητών, ώστε να μπορέσουν απερίσκεπτοι να κάνουν τα μαθήματά τους. Δεν τίθεται θέμα πολιτικών ελευθεριών και δικαιωμάτων, όπως μας λέγατε πριν από λίγο? Όχι σε αυτό το θέμα, διότι το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι πριν από 2 χρόνια μπόρεσαν και διείσδυσαν ξαφνικά μέσα στη Σορβόνη διάφορες ομάδες αναρχικών, οι οποίες πήραν κάποια από τα ιστορικά βιβλία του Ντιντερό, αν θυμάμαι καλά, και το κάψαν μπροστά, ναι, στις κάμερες. Ναι. Μετά από αυτά τα γεγονότα, μπήκε η αστυνομία από τις λεγόμενες κατακόβες, από τα υπόγεια, τους χτύπησε βέβαια, και υπάρχει μια ομοφωνία των πολιτικών χώρων για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών. Το θέμα δεν είναι, εδώ πέρα μπαίνει θέμα από τη μία ελευθερίας και θα συμφωνήσουν όλοι, αλλά οι αστυνομικοί αυτοί δεν μπαίνουν στη μέση στην ελευθερία έκφρασης. Δεν ανακατεύονται με συνελεύσεις φοιτητών, με συγκεντρώσεις, δεν θα τους δείτε εκεί. Ναι. Παρά μόνο σε καταστάσεις που αφορούν την ασφάλεια και τον έλεγχο του ποιος θα μπει μέσα. Μάλιστα. Τώρα, για να περάσουμε λίγο στα ελληνογαλλικο-τουρκικά, αν θέλετε. Βεβαίως. Υπήρξε η επίσκεψη της Γαλλίδας Υπουργού, ναι, Άμυνας. Βεβαίως. Η οποία συνυπέγραψε εδώ την απόφαση για τα Ραφάλ. Παίζεται, ναι, ένα παιχνίδι για τις φρεγάτες. Προφανώς έχει και γεωπολιτικές προεκτάσεις, βεβαίως, για το τι ακριβώς θα γίνει. Όλα αυτά απασχολούν τους Γάλλους, δηλαδή περνούν στα ψηλά γράμματα? Όχι, όχι, καθόλου, καθόλου, καθόλου. Υπάρχει πάντοτε ενημέρωση για τις δραστηριότητες της Γαλλίας στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Σας υπενθυμίζω κάτι το οποίο το έχω γράψει κιόλας, ότι από την εποχή του Ναπολέοντα η Γαλλία έχει βλέψεις σημαντικές ως προς το ρόλο της στην Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο, και συνεχίζεται αυτό με τον Μακρόν με πολύ αποφασιστικό τρόπο. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τα οικονομικά και τα γεωλογικά συμφέροντα, αλλά και με τη γενικότερη πολιτική στον χώρο της Μεσογείου. Άρα λοιπόν αυτού του είδους οι αποφάσεις αναφέρονται και ενδιαφέρουν τους Γάλλους. Η δε θέση τους υπέρ της Ελλάδος είναι ξεκάθαρη.
Βέβαια, σαν διπλωματική χώρα προσπαθεί να μπορεί να τα έχει όσο καλύτερα μπορεί, και αυτό είναι σωστό, με κάθε χώρα, αλλά η άποψή της σε αυτή τη διένεξη είναι φιλοελληνική. Ναι. Και είναι και έχει την άποψη ότι πρέπει να υπάρξουν κυρώσεις στην Τουρκία. Είναι ξεκάθαρη η θέση της, παρά τις ανταλλαγές μηνυμάτων της λυκοφιλίας που υπάρχει τώρα μεταξύ Ερντογκάν και Μακρόν, που στέλνει ο Ερντογκάν διάφορα μηνύματα έτσι, στα πλαίσια του Ανατολικού Καζαλίου. Είδαμε μια άβληση έτσι, εκεί πέρα της ψυχρότητας που υπήρξε λίγο πριν την τελευταία σύνοδο κορυφής. Ναι, αλλά όμως να ξέρετε ότι αυτό δεν σημαίνει. Και οι Γάλλοι έχουν αυρότητα και η διπλωματία, είναι μεγάλοι διπλωμάτες. Απάντησε με ευγενικό τρόπο, αγαπητέ Ταγίπ, etc. Απ' την άλλη όμως, όταν έρχονται η ώρα της συζήτησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Γάλλοι είναι οι πρώτοι οι οποίοι βάζουν θέμα κυρώσεων. Ναι. Και υποστηρίζουν την Ελλάδα ανοιχτά. Εδώ ακούω καμιά φορά, ναι, μας υποστηρίζουν για λόγους Ραφάλ και τα λοιπά. Πρώτον, γιατί όχι, είναι σωστό να πάρουμε τα Ραφάλ, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικό, σωστό να πάρουμε και τα πλοία. Και δεύτερον, σας ξαναείπα ότι υπάρχουν συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο και επίσης πολιτιστικοί δεσμοί. Αυτό δεν το βλέπω στους αναλυτές. Mm-hmm. Δίνουν βάρος μόνο στην οικονομία. Εγώ έχω εισάγει έναν όρο, τον οποίο τον έχω αναφέρει σε εσάς, γεωπολιτισμός. Δηλαδή γεωπολιτική και πολιτισμός. Οι Γάλλοι δίνουν μεγάλη σημασία στην πολιτιστική ταυτότητα μιας χώρας, διότι έχουν υποφέρει από άλλες καταστάσεις και δεν θα ήθελαν η διαφορετική πολιτισμική ταυτότητα να τους δημιουργήσει εσωτερικά προβλήματα. Ναι. Έχουν αλλάξει αυτό το θέμα. Διάβαζα ότι και για τις εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση θα προσκληθεί Μακρόν, Πούτιν και Κάρολος της Αγγλίας, εκπροσωπώντας τις τρεις δυνάμεις που ενεπλάκησαν στον αγώνα της Παλιγενεσίας προκειμένου να παρευρεθούν στην στρατιωτική παρέλαση στην πλατεία Συντάγματος. Βεβαίως, και εγώ μόνο να σας αναφέρω και κάτι, εγώ τελειώνω τώρα, γράφω μια σειρά άρθρων κάθε Σάββατο δημοσιεύονται στον Ελεύθερο Τύπο και θα βγει και το βιβλίο σύντομα για τις ελληνικές ρίζες του Ναπολέοντα. Σας πληροφορώ ότι τα στοιχεία που βρήκα, τα βρήκα από γαλλικές αρχές. Ναι. Μου δώσανε πάρα πολλά στοιχεία τα οποία δείχνουν την ελληνική προέλευση, δηλαδή τις ελληνικές ρίζες. Όχι ότι ήταν Έλληνας με την έννοια που λέμε σήμερα, ότι υπήρχε ελληνική ρίζα στην οικογένεια του Ναπολέοντα. Mm-hmm. Από τη Μάνη. Εδώ είχαμε βρει στο Σαρκοζή. Στον Ναπολέοντα. Ναι, στον Σαρκοζή από τη Θεσσαλονίκη. Αλλά εδώ είναι, μιλάμε για τη Μάνη, η λεγόμενη Καλόμερο, ήταν το όνομα του πατέρα του, ήταν Καλόμερος Στεφανόπουλος Κομνηνός. Ναι. Άρα λοιπόν οι Γάλλοι συνεργάζονται σε αυτά τα θέματα και είναι πάρα πολύ, έτσι, δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για την εξέλιξη της Ελλάδος. Δεν έχουμε να χάσουμε ποτέ από τους Γάλλους. Δεν έχουμε χάσει μέχρι τώρα. Ενώ από τους άλλους συμμάχους έχουμε υποστεί ούκο λίγα. Κατάλαβα, ναι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για και τα όσα ενδιαφέροντα είπαμε. Και πάντα χαρά μου η επικοινωνία με τα Ιόνια. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα.